στο πόδι εκατοντάδες αστυνομικοί που βρέθηκαν το απόγευμα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής στους δρόμους σε μια ανευπροηγουμένου επιχειρησιακή ετοιμότητα της ηγεσίας της δύναμης για εφαρμογή και τήρηση των διαταγμάτων που επέβαλε το κράτος για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού. Βροχή και οι καταγγελίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου με τη Λευκωσία να κρατά την αρνητική πρωτιά. Σε παγκύπρια κλίμακα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11.000 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 81 καταγγελίες σε πολίτες και άλλες 8 σε υποστατικά που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τα διατάγματα. Επίκεντρο των ελέγχων ήταν αστικά εμπορικά κέντρα, ενώ το ενδιαφέρον τράβηξε η οδός στα Σικράτους στη Λευκωσία, όπου παρατηρήθηκαν ανησυχητικές εικόνες συνωστισμού και παραβίασης των διαταγμάτων. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε το απόγευμα αποφασίστηκε εκτάκτως η πεζοδρόμηση της οδού στα Σικράτους για την ασφάλεια των πολιτών. Καταγγέλθηκαν υπεύθυνοι δύο υποστατικών, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τραπεζάκια έξω από τα υποστατικά τους και εξυπηρετούσαν πελάτες. Τρίτη καταγγελία αφορούσε την παροχή υπηρεσιών μετά την επιτρεπόμενη ώρα, ενώ υπεύθυνος τέταρτου υποστατικού καταγγέλθηκε για μη χρήση προστατευτικής μάσκας εντός του συγκεκριμένου υποστατικού. Συνολικά στη Λευκωσία διενεργήθηκαν 2.110 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 39 πολίτες και 4 υποστατικά, ενώ στη Λεμεσό υπήρξαν 14 καταγγελίες πολιτών και ενός υποστατικού έπειτα από 3.888 ελέγχους. Στη Λάρνακα διενεργήθηκαν 730 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 9 πολίτες και ένα υποστατικό. Στην Πάφο η αστυνομία κατήγγειλε 9 πολίτες και 2 υποστατικά για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, ύστερα από τη διενέργεια 1.004 ελέγχων. Στην Αμόχωστο διενεργήθηκαν 964 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 10 πολίτες. Διενεργήθηκαν επίσης 252 έλεγχοι στην περιοχή Μόρφου με καμία καταγγελία, ενώ έγιναν 18 έλεγχοι από τη λιμενική και ναυτική αστυνομία χωρίς να υπάρξουν καταγγελίες. Στο πλαίσιο των ελέγχων, χθες το απόγευμα, μέλη του ΟΠΕ Πάφου ξύλωσαν διαμέρισμα το οποίο ο ιδιοκτήτης του το μετέτρεψε σε καζίνο. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν 12 ηλεκτρονικοί πύργοι υπολογιστές που πιστεύεται ότι μετατρέπονται σε μηχανές τυχερού παιγνίου και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης κλήθηκε για κατάθεση. Η παρουσία των μελών μας είναι εντονότερη κυρίως σε αυτοκινητόδρομους και κύριες οδικές αρτηρίες, αλλά και σε χώρους μαζικής διακίνησης του κοινού. Οι εικόνες που καταγράφηκαν χθες στη Λευκωσία, αλλά και η πεζοδρόμηση της οδού στα Σικράτους, προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών πολιτών της Λεμεσού, οι οποίοι με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για συνειδητή ανοχή και ετεροβαρή διάκριση σε βάρος της Λεμεσού. Υπενθυμίζεται πως πριν από 2 εβδομάδες η απόφαση των δημοτικών αρχών να πεζοδρομήσουν την οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό έφερε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Υγείας και της Επιδημιολογικής Ομάδας, οι οποίοι έβαλαν βέτο στην πεζοδρόμηση του εμπορικού κέντρου της πόλης.